Καλημέρα, Δημητρή. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όσου μα ακούνε. Παρότι είναι Σάββατο πρωί, πιστεύω ότι μα ακούνε αρκετοί και ελπίζω ότι η χρονιά θα φέρει και περισσότερου ακροατέ στο ραδιόφωνο και περισσότερου αναγνώστε στην εφημερίδα με πρωτοβουλίε όπω και η σημερινή που ανέφερε, που συνεχίζει μια μεγάλη διαδρομή που έχουμε κάνει τώρα με τι προσφορέ ημερολογίου. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι η 14η φορά ναι. που έχουμε ένα καλό ημερολόγιο που είναι αφιερωμένο στην εξαιρετική, αν τη δούμε, ιστορικά και. Αυτά δεν τα είπα. Τα λες εσύ πειράζει, τώρα, ναι. Τα λέω εγώ τώρα. Α, το άφησα σε Ούτως ή άλλως είμαι πάντα μυστήριο, ναι. της, της, γνώμης και το έχω ξαναπεί και το έχουμε πει και μαζί με τη φιλοξενία που έχεις δώσει πολλές φορές για άλλες πρωτοβουλίες εκδοτικές και δημοσιογραφικές της εφημερίδας ε, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ο ίδιο ο αναγνώστη να βλέπει τι ποιότητα παρουσιάζει και η εφημερίδα καθημερινά, αν τη βλέπει καθημερινά ή σε σε σχέση με τα ζητήματα ή σε σχέση με τι προσφορέ τη. Άλλωστε, εμεί δεν γίναμε ποτέ εφημερίδα σούπερ μάρκετ. Στη διαδρομή μα. Θυμάστε τώρα τι έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει κάποτε και μεγάλε εκδοτικέ σε εισαγωγικά εκατό φορέ πρωτοβουλίε που μοιράζαν ακόμα και σπίτια. Αν θυμάστε που κάποιο μετά μπήκε και στη φυλακή. Τώρα θυλείται να μην αναφέρω τα ονόματα μέχρι να τα δούμε. Ότι θα ξαναγίνει ένα νέο εκδότη αυτή τη νέα φάση που ζούμε στη χώρα μα. Αλλά τέλο πάντων η εφημερίδα ποτέ δεν έδωσε, να το πω έτσι εσώρουχα σε εισαγωγικά, έδωσε πάντα εκδοτικέ πρωτοβουλίε όπως και την τελευταία φορά που είχαμε αναφερθεί στην εορταστική προσφορά με παλιές τις εκδόσεις, με καλά βιβλία και λευκόματα. Τώρα λοιπόν σε αυτή τη συνέχεια της παράδοσης της καλής, θα έλεγα και της αποτελεσματικής κυκλοφοριακά, γιατί όποτε κάνουμε τέτοιες προσφορέ mm -hmm. προσφορές στους αναγνώστες μας, παρά το ότι πολλοί δεν το μαθαίνουν, δεν το βρίσκουν στα περίπτερα ή ενδεχομένω δεν του το έχει πει κάποιο φίλος και κάποιο γνωστός, ανταποκρίνονται. Και είναι γεγονός, α πούμε, να αναφερθώ όταν κάναμε την τελευταία έκδοση πριν περίπου δύο μήνες την πρώτη έκδοση που κάναμε για τα χρονογραφήματα του Βάρναλη, θα το ναι, θυμάσαι, ναι, ναι. Ε, πολύ έκανε καλά. πολύ καλή κυκλοφοριακή καταγραφή. Να το ακούσουν και οι ακροατέ μα και οι αναγνώστε μα. Πήρε περίπου 3.500 πανελλαδική κυκλοφορία, που δείχνει ότι έχει έδαφο η αναγνωσιμότητα και η κυκλοφορία mm -hmm. τη εφημερίδα. Mm -hmm. Θέλω να πιστεύω ότι με το σημερινό φίλο που ελπίζω ότι μα ακούνε, θα παρακινηθούν να πάνε στο περίπτωρο να πάρουν την εφημερίδα με το ημερολόγιο και να το ξανασυζητήσουμε μαζί του και να ακούσουμε και τα σχόλιά του και με τα τηλέφωνα και με τι όποιε επικοινωνίε. Τώρα λοιπόν που έρεται το μυστήριο. Θετικά. Θα ευνηδιαστούν θετικά. Που έρεται το μυστήριο και είπε τι περιέχει το ημερολόγιο. Είναι λοιπόν ένα αφιέρωμα, α το πούμε έτσι, στην νεολαία και στου αγώνε τη δεκαετία του 1960. Που σημάδεψε έτσι, γιατί είναι σε συνεργασία με την ΕΜΙΑΝ ναι. και το ιστορικό τη αρχείο. Έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και για του μεγαλύτερου, Okay. Ε, εντάξει, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι εμεί. <laughs> δεν είχαμε συμμετοχή στου αγώνε, αλλά έχουμε μάθει ή έχουμε διαβάσει τουλάχιστον. Για το λέτε... 1-1-4, το 15%. Ούτω ή άλλω okay. ήταν μια σημαδιακή περίοδο, ασχέτω που κατέληξε, για να το συνδυάσουμε και με επόμενα, στην ιστορία τη αμερικανοκίνητη επιβολή τη δικτατορία του 67 και την απόλυτη εκτροπή από τη δημοκρατία και του αγώνε και τη νεολαία τη αριστερά okay. και ευρύτερα του δημοκρατικού κινήματο τότε, για να συνεννοηθούμε. Okay. Συνεπώ, οι παλιότεροι θα θυμηθούν του αγώνε του ή τι εμπειρίε του και οι νεότεροι να μπορέσουν και με το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και με τα θέματα να ξαναμάθουν ή να μάθουν για πρώτη φορά μια σειρά ζητήματα και να παρακινηθούν να τα ψάξουν καλύτερα mm -hmm. και ίσω να πάρουν και κάποια συμπεράσματα για τη σημερινή φάση που πολλοί θέλουν να ξεχνάμε. Όχι απλά του αγώνε του λαού μα και τη νεολαία μα, αλλά και τις όποιε προσπάθειε για να εδραιωθεί η δημοκρατία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική πρόοδο. Συνεπώ. Ραντεβού στα περίπτερα. Είναι μια έκκληση για το καλό και τη εφημερίδα και νομίζω η δουλειά που κάνετε και στο ραδιόφωνο και η προσπάθεια τη εφημερίδα, ειδικά τη φετινή χρονιά, πρέπει να μετρηθεί με περισσότερα αποτελέσματα από όλου, γιατί νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα και σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά, πέρα από τα ελλείμματά μα και τα λάθη μα ή τι απουσίε μα, σε σχέση με ένα τοπίο που γίνεται όλο και πιο ελεγχόμενο από ισχυρέ οικονομικέ δυνάμει και από την επιβολή την καθετοποιημένη, όπω λέμε, κάποιων επιλογών. Και είναι χαρακτηριστικό, έλεγα και χθε που μιλήσαμε λίγο εδώ με τον συνάδελφο του Κουκλουμπέρι, η ιστορία με τι απεργίε των ΟΤΕ, που επειδή έχουν τι διαφημίσει κάποιοι, να το πω πολύ ήπια, ναι, ναι, ναι. δεν ασχολούνται καλό, δεν υπάρχει είδηση σε πανελλαδικέ εφημερίδε, ελάχιστα και πολύ περισσότερο στα ηλεκτρονικά μέσα. Ενώ τουλάχιστον σε αυτό το βήμα μιλήσαν και οι συνδικαλιστέ και οι αγωνιζόμενοι. Παρουσιάζουμε τι πλευρέ και τα ζητήματα και δεν έχουμε εντολέ από κανέναν ή δεν πρέπει να έχουμε για να συνεννοηθούμε. Καλά, και Αυτή η πραγματική ομερτά με ε, μια απεργία με τέτοια διάρκεια, με τέτοιο δυναμισμό και. Σε μια τέτοια σημαντική εταιρεία που έχει χαρακτηριστικά όχι μόνο εδώ, ναι. έχει γερμανικά και Έχει ευρωπαϊκά, πέσει κατά και το κοινό λεγόμενο ταφόπλακα. Δηλαδή είναι σημείο των καιρών αυτό που όχι, συμβαίνει. Όχι, νομίζω ότι εδώ μπορεί Πριν να κλείσουμε όμως, πολλά. Δηλαδή θα ρωτήσω το εξή. Πριν κλείσουμε με, με το θέμα του ημερολόγιου να ρωτήσω το εξή. Ε, σκεφτήκατε κάτι και είπατε τώρα είναι ώρα για τη δεκαετία του 60. Δηλαδή... Με καλά είχαμε πολλές ιδέες και κάναμε αρκετέ συζητήσεις αλλά νομίζω η επιλογή είναι σημαδιακή ακριβώς σε σχέση όχι απλά την χρονική επέτειο ας το πω έτσι ότι είναι περίπου 60 χρόνια από Με. εκείνη την εποχή που αν θέλετε νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν και όσοι μας ακούν ότι έδωσε όθηση στις μεγάλες δημοκρατικές και κοινωνικές διεκδικήσεις έδωσε μια μικρή δημοκρατική αναπνοή με το τέλο τη τότε οκταετία του Καραμαλλί, ναι. παρά τι ιστορίε τη εκλογική νοθεία και πάει λέγοντα, και έδωσε και κάποιε ελπίδε. Ε, αποτύπωσε μια σειρά αλλαγέ στην παιδεία. Να το θυμίσω έτσι, που τώρα βλέπουμε τι αντίστοιχε ιστορίε. Σωστά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά mm -hmm. θα ήταν καταλληλότεροι άλλοι από μένα. Να αναφερθούν ίσω και με τα βιώματα και είναι και μια ευκαιρία, νομίζω, και για το ραδιόφωνο σε επόμενη φάση mm -hmm. και με αφορμή ή αιτία και το ημερολόγιο mm -hmm. και άλλε αναφορέ με τι άλλε καλέ εκπομπέ που κάνουν και τα παιδιά να παρουσιαστούν συντελεστέ εκείνη τη φάση. Γιατί σιγά σιγά φεύγουν. Να το ρωτήσω να λίγο προβοκατορικά. Λίγο προβοκατορικά. Δεν, δεν σα παρακίνησε με τον τρόπο του ο πρωθυπουργό, ο νη πρωθυπουργό, με εκείνη την περιβόητη ατάκα και την ενδιαφέρει τον 17χρονο ποιο και γιατί σκότωσε το λαμπράκι. Έχει πει πολλέ ατάκε ο Πρωθυπουργό, αλλά θα πρέπει να του τι θυμίζουμε. Ναι. Όπω η πρόσφατη, και μου δίνει καλή αφορμή τώρα να αναφερθώ στην προσπάθεια που κάνει να ξεχαστεί το ολέθριο λίστημα που έκανε, πολιτικό λίστημα μείζωνο σημασία, όταν υποστήριξε την ακραία πολεμική, επιθετική και τυχοδιοχτική ενέργεια του Προέδρου των ΗΠΑ του κ. Τραμπ, που έδωσε την εντολή και κοκορεύεται κιόλα για τη δολοφονία, την εγκληματική δολοφονία του Σουλεϊμανί που οδήγησε στην ιστορία της τραγωδίας, για να συνοηθούμε. Και του εγκλήματος που έχουν κάνει τώρα με τη σειρά τους οι θεοκράτες της mm. Τεχεράνης. Και όπως έλεγα και χτες, έχω ειλικρινά το λέω πρώτα απ' όλα ως άνθρωπος, μετά ως πολίτης και μετά ως δημοσιογράφος και τα τρία τα λέω μαζί. Έχει σημασία για όσους μας ακούν να βλέπουν μια σειρά ιδιότητες και για τον εαυτό τους όλοι, αλλά και οι συναδελφοί μας. Νομίζω ότι δεν έχει δοθεί αυτές τις τρει ημέρες ε, η ανάλογη έμφαση στις συνέπειες αυτής της ακραίας επιθετικότητα, επιθετικότητας, εγκληματικής επιθετικότητας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και κάθε λογική επιδίωξη διευθετήσεων ειρηνικού χαρακτήρα στην περιοχή, που ξεκίνησε ο Τραμπ, αλλά και που βλέπουμε τι, τι σημαίνει το τρελοκομείο του θεοκρατικού καθεστώτο στην Τεχεράνη. Έχω εκπλαγεί ειλικρινά το ότι αυτέ τι τρει ημέρε είναι τουλάχιστον πολύ χαμηλόφωνη η παρουσίαση του αρχικά, α το πούμε έτσι, ω δυστυχήματο, του αεροπλάνου, ναι. που ενώ ήταν προφανή η χρονική συγκυρία και τα χαρακτηριστικά των δεδομένων του τραγικού συμβάντο αρχικός που έπρεπε να πονηρεύει και κανείς. Και εντάξει, δεν μα νοιάζει τι λέει ο Τραμπ, αλλά όταν έγινε από προχθές το βράδυ αργά και το ανέφερα και χτες αυτό, μια άμεση κάλυψη από τα μεγάλα πρακτορία και τα κανάλια συνέντευξη διαρκεία κιόλα του Προέδρου του Καναδά που ήταν κατηγορηματικό για τι πληροφορίε όχι μόνο τι δικέ του, αλλά διασταυρωμένε από πολλέ πλευρέ και πηγέ, όχι απλά τι mm. Αμερικανικέ, ξεκινάω. Ότι έγινε πράγματι επίθεση με πυράβλου, γιατί άλλωστε ο Καναδά είχε πάνω από 60 νεκρού αυτή την τραγωδία. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι αν είναι Καναδό ο νεκρό. Να σκεφτούμε ότι μπορεί να ήταν μέσα ένα, α το πούμε, φίλο μα, ένα γνωστό mm. μα. Mm. Πρέπει mm. να είναι Έλληνε οι νεκροί Ωστε τα ελληνικά μέσα ενημέρωση να καταλαβαίνουν τη σημασία μια τόσο μεγάλη τραγωδία και μια τέτοια εγκληματική ενέργεια. Δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονό. Εμεί σήμερα το έχουμε στην πρώτη σελίδα. Ε, θα μπορούσαμε να το έχουμε και εμεί λίγο παραπάνω, να το πω έτσι. Αλλά να το πάμε ότι μέχρι χθε τη νύχτα που κλείνει πάντα νωρίτερα από άλλε εφημερίδε η Αυγή δεν είχε βγει και η ανακοίνωση που βγήκε από το πρωί σήμερα του ίδιου του Προέδρου του Ιράν. Που προσέξτε με τώρα να δείτε τώρα την τραγωδία τη κατάσταση, ενώ παραδέχεται πλέον. Την εγκληματική ενέργεια. Είπε, συγγνώμη, ήταν ένα καταστολικό λάθο, το περάσαμε για στρατιωτικό. Και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη του, ποιοι είναι οι ένοχοι, προφανώ κάποιο λοχαγό, κάποιο ταγματάρχη, πω στα πλαίσια τη αντιπυραυλική ετοιμότητα, μια και ήρθαν και πυράβουν, να θυμίσουμε ω μασακών, δεν παρακολουθεί ο κόσμο. Ε, έχουμε τη μια εγκληματική αυθαιρεσία του Τραμπ, που δίνει εντολή να σκοτωθεί ο, ο στρατηγό, α το πούμε έτσι, του Ιράν, σε μια τρίτη χώρα. Ναι, Παρότι ξέρουμε αυτή η χώρα πω έχει καταντήσει από την άλλη μεγάλη αυθαιρεσία. Του πολέμου ανατροπή του Χουσέιν τότε, χωρί απόφαση του ΟΕΕ, χωρί καμία νομιμοποίηση. Θυμάστε, στο όνομα των πυρηνικών που δεν υπήρξαν και, άλλο, άλλο, ναι. που δεν και δεν βρέθηκαν ποτέ, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ ρίξανε και καμία κοσαριά πυράβλου στις προάλλε πριν, πριν φανεί η τραγωδία που τελικά ήταν έγκλημα από την πλευρά των Ιρανών, ουδή ασχολήθηκε ότι εδώ οι άλλοι εξαπόλυσαν 20 πυράβλου, το λέω και για τα δικά μα μέσα. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από τη μια θερεσία πάμε στην άλλη. Αυτό ο κόσμο δεν πρέπει να μα ανησυχεί. Ότι όποιο νομίζει ότι στο σημερινό κόσμο, παρότι είναι λίγο πιο πολυπολικό, όπω λέμε, δεν είναι ο παλιό ψυχροπολεμικό διπολικό κόσμο, που είχε και εκείνο τα εγκλήματά του, γιατί για να θυμίσουμε το λέγαμε και λίγο πριν εκτό αέρα, σε όσου μα ακούνε του παλιότερου, να μάθουν οι νεότεροι, Είχαν ρίξει ένα αεροπλάνο οι τότε Σοβιετικοί, επειδή υποτίθεται ή όπω αποδείχθηκε μετά εν μέρη, έκανε, πράγματι, κατασκοπία, πάνω έκανε σε έναν βαθμό φωτογράφηση κτλ. Αλλά τα αθώα θύματα ποιο τα χρεώνεται, η, α, η απρόσωπη τότε ηγεσία. Και να θυμίσω, το είπα και χτε, ένα πιο φρέσκο παράδειγμα που ήταν έγκλημα των Αμερικανών. Το 1988 το καλοκαίρι, ένα άλλο επιβατικό αεροσκάφο που έφευγε από την Τεχεράνη και πήγαινε, αν θυμάμαι καλά. Η στην Τζέντα, η στο Κάιρο, δεν θυμάμαι πού ήταν ακριβώ η πτήση, αλλά ήταν πολιτική πτήση από αμερικάνικο πολεμικό σκάφο που έκανε περιπολία, κατερρύφθη. Και αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν οι Αμερικανοί σχεδόν γρήγορα, θα έλεγα μετά από δύο μέρε. Γιατί κυρίω όμω, γιατί έτυχε σατανικά η κατευτυχή συγκυρία, όπω λέμε, μέσα στο καράβι αυτό το πολεμικό να υπάρχει ένα συνεργείο τηλεοπτικό που έκανε ντοκιμαντέρ. Και είχε καταγράψει όλη τη διαδικασία τη κατάρρευση που νομίζαν οι ίδιοι οι αξιωματικοί του σκάφου με τι τότε πληροφορίε και τα ηλεκτρονικά μέσα το θεώρησαν απειλή από επιθετικό αεροσκάφο του Ιράν. Άρα, βλέπουμε ότι οι συνάνθρωποι μα, οι συμπολίτε μα με την ευρύτερη έννοια, πληρώνουν τα εγκλήματα του Τραμπ, πληρώνουν τα εγκλήματα του θεοκρατικού καθεστώτο τη Τεχεράνη. Και κατάφερε ο κύριο Τραμπ να το πω έτσι για να μα θυμηθούν, γιατί και εδώ νομίζω μικρή σημασία έχουμε δώσει ότι λίγο καιρό πριν στο Ιράν είχαμε τεράστιε διαδηλώσει. Κινητοποιήσει απέναντι και ενάντια στο καθεστώ των Μουλάδων α που ζητούσαν περισσότερη δημοκρατία, οικονομικέ ικανοποιήσει και, τον... ε, και, και, ναι. και κυρίω αναπνοή. Γιατί, γιατί μέχρι κάποτε λέγαμε, εντάξει, είχε δικτατορία το Ιράν μέχρι το 79, τα θυμάμαι και εγώ, ότι είμαι λίγο παλιό πλέον. Και από τη μια δικτατορία, την απαράδεκτη, την ξενοκίνητη, αμερικανοκίνητη και βρετανοκίνητη, τότε να θυμηθούμε του τότε Σάχη, α το πω έτσι, φτάσαμε σε μια θεοκρατία είναι αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, από το κακό στο χειρότερο. Άρα με αυτή την έννοια, ένας αγώνας, για να το δέσουμε πάλι πριν, πρέπει να παίρνει τα υπόψη, όχι απλά το αντί, αλλά και το θετικό, να μπορεί να εκτιμάει μετά, γιατί το βλέπουμε και ηλικιακά, καταλαβαίνεις τι λέω, και, προφανώς, και σε σχέση με τους αγώνας πριν. Και προφανώς πριν, ήθελες να, να πεις να το εξή, το... Δημητρή, ότι όλη αυτή η διαδικασία αμφισβήτης εσωτερικής του καθεστώτος ε, στο Ιράκ, Τώρα που δημιουργεί προποθέσει στο, στο Ιράν, Ιράν συγγνώμη, μια συσπήρωση γύρω από την ηγεσία, είναι και αυτό έργο Τραμπ. Τελειώνει. Απολύτω. Και Α, εδώ τέλει. είναι όχι απλά η εγκληματική ενέργεια απέναντι σε ένα στρατηγό του καθεστώτος. Εντάξει, που βεβαίω δεν έχω καμία αμφιβολία κι εγώ ότι είχε σχεδιάσει και έκανε όχι ότι με έχει πείσει ο Τραμπ, αλλά το λέω με, με το συμπέρασμα ενό λογικού ανθρώπου. Ο Τραμ, ο Τραμπ ο παρουσιάζει μία νέα εκδοχή κάθε δύο μέρε. Ναι, αλλά εδώ Τώρα λέει σχεδιάζει νέο... σχεδίαζε να χτυπήσει την πρεσβεία μα. Ναι, και κάθε τον είχε ανησυχήσει μέρες, οι ναι. οι συχνέ διαδηλώσει, γιατί είχαμε ναι, και ναι, ναι, στο Ιράκ ναι, ναι, ναι. μεγάλε διαδηλώσει απέναντι στο καθεστώ που ξέρουμε ότι είναι διαλυμένο στην πραγματικότητα και να μην πω έτσι όπω είναι το φτιαγμένο. Κατά κλείδι, όλα αυτά που λε επιβεβαιώνουν ένα πράγμα. Το 88 μπορούσε να θυμίσει κανεί, μια και πήγε στο 88, θυμήθηκα ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονό το 88. Ήταν τότε που το καθεστώ του είχε ρίξει με ποτροπή των Αμερικάνων χημικά όπλα στη Χάλαμσα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και οι Αμερικανοί όχι μόνο συμφώνησαν, αλλά απέτρεψαν και στο Συμβούλιο Ασφαλείας κυρώσεις εναντίον του καθεστώτος Σαντάμ Χουσέιν, γιατί τότε ενεργούσε για λογαριασμό του και προφανώ σε συνεννόηση με αυτού. Μα ακριβώ ήταν ο πόλεμο ε, ανάμεσα στο Ιράκ και το Ιράν, Ιρά, τότε που κάτσαν αν θυμάμαι καλά, ή 8, 8 ή 9 χρόνια. 9 χρόνια. 9 χρόνια ναι. Σκοτώθηκε μια σειρά κόσμο για το τίποτα. Όπω ξεκίνησαν, έτσι κατέληξαν. Πράγματι, οι Αμερικανοί τότε υποστήριζαν το καθεστώ του Σαντάμ Χουσέιν και του Ενίσιαν. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτά, κοιτάγαν περισσότερο προ το Ιράν και φοβόντουσαν τα αντίμετρα ε, ή τι απαντήσει τη από το Ιράν. Γι' αυτό έγινε και το εγκληματικό αυτό δυστύχημα. Εδώ λοιπόν, νομίζω πρέπει να πούμε όπω όσοι μα ακούνε να το δέσουμε και με τα πολιτικά, τα με τα δικά μα, γιατί εντάξει και εμεί στην Ελλάδα είμαστε, αλλά να τα βλέπουμε όλα και να τα συζητάμε όλα. Είναι απαράδεκτο πολιτικά και ουσιαστικά το γεγονό ότι ο Έλληνα Πρωθυπουργό, που έχει περάσει και αυτό στα ψηλά και από μια μερίδα μέσων προσπαθεί να συγκαλυφθεί και ακόμα και στο επίσημο ηλεκτρονικό το Twitter του Πρωθυπουργού, το σβήσανε, το έχουν περάσει διαφορετικά στη μετάφραση, Στήριξε αυτή την ενέργεια του Τραμπ, την πολεμική εγκληματική ενέργεια τη δολοφονία του Σιλαιμανί, mm. και ακόμα δεν έχει καταλάβει τι λάθο έκανε σε σχέση με αυτό. Όχι λάθο, έκανε ο μοναδικό Ευρωπαίο Πρωθυπουργό που έδωσε κάλυψη, είπε το περιβόητο stand-by για του συμμάχου. Άρα όλα αυτά. Εδώ ακόμη και τρει Ρεπουμπλικάνοι αρνήθηκαν να ψηφίσουν. και ε, αντέδρασαν στο, σε σχέση με τη των και... αντιπροσώπων. Τέλο πάντων, όπω είπα και χθε, το τελειώνω αυτό. Έχει δοθεί υπερβολική κάλυψη και επειδή άκουγα προηγουμένω και στο ραδιόφωνο δύο γνωστού συναδέλφου, ένα νεότερο και ένα παλιότερο, σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό να μιλάνε κανένα μισάρο για την ιστορία τη Μέγκαν και του Χάρη, θα έλεγα ότι αυτό είναι κατάπτωση για την κατάστασή μα. Όχι ότι δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα, αλλά όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα και την ίδια μέρα που επισήμω το θεοκρατικό καθεστώ έχει παραδεχθεί τη δικιά του εγκληματική ενέργεια, έστω και κατά λάθο. Να μην συζητάμε και να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτε μας, αυτές οι καταστάσεις που πρέπει να μας συγκλονίζουν και να μας δοκιμάζουν, να μας ανησυχούν για το πώς πρέπει να στεκόμαστε στη χώρα μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Ό,τι συμβαίνει κάπου αλλού δεν είναι άσχετο με μας. Άρα, συνεπώς, να το θυμίσω και σε άλλους που βλέπουν και την άλλη ιστορία τώρα, μην πω τώρα που προσπαθούν μερικοί να μας πείσουν ότι όλος ο κόσμο θα τα βλέπει διαφορετικά. Ένα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα, να προσπαθούμε να ενημερωθούμε πολύ πλευρά, να έχουμε μπροστά μα τον λόγο και τον αντίλογο από οποιονδήποτε, αλλά σε καμία περίπτωση να μην πάβει η δημοκρατική και η ανθρώπινη εγρήγορηση τη συνείδησή μα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια λοιπόν. σε όλου. Καλή ακρόαση. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.